Ελλαδοτουρκικό διάλογο, αλλά και οι ευρύτεροι τουρκικοί σχεδιασμοί τέθηκαν επιτάπητο στην ημερίδα με θέμα η γαλάζια πατρίδα, τα φοβικά σύνδρομα και η διακήρυξη φιλίας των Αθηνών. Στην ομιλία του, ο δόκτωρ διεθνών σχέσεων Γιάννος Χαραλαμπίδης ανέδειξε επίσης τη διολίσθηση του Κυπριακού με φώτο τα 50 χρόνια εισβολής και κατοχής. Η Σοφία Ιωσήφ θα μας ενημερώσει. Ο Ελλαδοτουρκικός διάλογος που βάζει στο περιθώριο την Κύπρο αναδείχθηκε στην ημερίδα με θέμα η γαλάζια πατρίδα, τα φοβικά σύνδρομα και η διακήρυξη φιλίας των Αθηνών που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα. Θα προχωρήσει σε σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας η Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο θα υπάρχει κατοχή. Άρα η Ελλάδα πλέον θα είναι μητέρα πατρίδα και εγγύτρια δύναμη. Η φίλη χώρα με τον κατακτητή μας. Με αφορμή τα 50 χρόνια από την εισβολή, ο Γιάννος Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στις φάσεις που πέρασε το Κυπριακό. Από την αυτοδιάθεση έχουμε περάσει στην ανεξαρτησία, πρώτη διολίσθηση. Δεύτερη διολίσθηση έχουμε περάσει στην Ομοσπονδία. Τρίτη διολίσθηση έχουμε περάσει στην Ομοσπονδία των δύο ισότιμων συνιστών των κρατών. Τρίτη διολίσθηση έχουμε περάσει στην λογική των δύο κρατών. Με αναφορές στον Γρηγόρη Αυξεντίου έγινε η εναχτήρια ομιλία του Προέδρου του Κινήματος Νίκη. Όταν τον περικύκλωσε η Άγγλοι στη Μονή του Μακερά, δύο λέξεις έλεγε. Αυτές οι λέξεις πρέπει να λέει πάντοτε ένας πρωθυπουργός που περιέχουν όλη την ελληνική ιστορία. Ποιες? Μολόρ, Λαβέ. Ή θα διεκδικήσει τον ιστορικό της ρόλο, ο οποίος είναι ρόλος αυτοκρατορίας και όχι ενός μικρού κρατηδίου. Για να το κάνει αυτό όμως πρέπει να υπερασπίσει και τον εαυτό της, ή θα οδηγηθούμε σε κάποια μορφή αυτοεξάλληψης. Ό,τι υπάρχει μέσα στο χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, ο στόχος της είναι, όπως λέει και ο Λάζαρος Μαύρος από την Κύπρο, ο φίλος μας, φέτα-φέτα, χωρίς χρήση σκληρής ισχύος, να ιδιοποιηθεί. Έτσι και για τα θέματα εθνικής κυριαρχίας και το θέμα της Κύπρου, διότι αν πέσει εκεί ο προμαχώνας στα νησιά είναι αστεία υπόθεση. Ο Γιώργος Αϊφαντής αναφέρθηκε επίσης η τουρκική θέση περί λύσης δύο κρατών στην Κύπρο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στέκεται αλληλέγγυο στον αγώνα.